Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πρέπει να σας πω, είμαι σε ένα αγαπημένο μου στούντιο που μένω όμως κατάπληκτος με τις πολλές ανανεώσεις που έχετε κάνει και τη νέα δημιουργία. Όχι μόνο εσάς, αλλά το σύνολο που βλέπω. Να είστε και εσείς και το στούντιο και ο σταθμός σας καλοτάξιδος. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια πολύ κρίσιμη μέρα, κατά την οποία η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το τελικά τι γίνεται. Έχουμε συμφωνία? Νομίζω ότι σήμερα κάναμε το αποφασιστικό βήμα και αύριο θα μιλήσουν ξανά οι δύο πρωθυπουργοί και θα ολοκληρώσουν τη συζήτηση που ξεκινήσαν σήμερα. Σας ρωτάω γιατί ξέρετε ότι και τις προηγούμενες τέσσερις μέρες είδαμε τη Φιρόμ να κάνει ένα μπρος-πίσω. Κοιτάξτε, εγώ εξηγώ πάντοτε από τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο μέχρι στο ίδιο το Υπουργείο ότι η διαπραγματεύση δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Mm-hmm. Δηλαδή πήραμε μπρος και πάμε 42 χιλιόμετρα μαραδώνιο. Είναι ένας επίπονος αγώνας που έχει τα σκαμπεναβάσματά του, έχει τις δυσκολίες του και γι' αυτό συστήνω πάντα σε όλους και το λέω και για αυτούς που συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις, αλλά και για αυτούς που μας κρίνουν, υπομονή και νυφαλιότητα. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση να λύσουμε τα προβλήματα, διότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που τους αρέσουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η αδράνεια, να μην γίνεται τίποτα, πιστεύοντας ότι αν δεν κάνεις τίποτα όλα θα πάνε καλά. Η ζωή έχει αποδείξει και για την προσωπικότητα του καθενός, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, ότι άλλες δυνάμεις καταλαμβάνουν το χώρο, δηλαδή στα Βαλκάνια έχουν μπει χώρες φιλικές, Ιταλία, Αυστρία κλπ. Αλλά έχουν μπει και η Ρωσία και η Τουρκία και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, έχουν μια θεωρία του εκκρεμούς. Δηλαδή να έχουμε εκκρεμότητες. Ας τα αφήσουμε όλα σε εκκρεμότητα. Αυτό δείχνει ανθρώπους άτολμους που ξέρουν κάτι καλά. Και πρέπει να το πω, γιατί μου το λένε και οι συνάδελφοί μου, οι υπουργοί εξωτερικών, τόσο των Σκοπίων όσο και της Αλβανίας. Μου λένε ότι μέχρι τώρα είχαμε δει ότι αν δεν κάναμε τίποτα και δεν λέγαμε τίποτα, ουδής μας έκρινε. Μόλις ξεκινάμε να κάνουμε μια συμφωνία ή να ξεπεράσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, όλοι μας επιτίθονται. Διότι είναι οι δυνάμεις της αδράνειας και της εκκρεμότητας, όπως λέω εγώ. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως αυτό υπήρξε και ολόκληρη διπλωματική σχολή. Άστα, μην αγγίζεις τίποτα, άστα να τσουλήσουν. Ναι, αυτή ήταν μια σχολή άρνησης της διπλωματίας, γιατί δεν χρειαζόταν διπλωματία το να τα αφήσει όλα έτσι όπως είναι. Δηλαδή, είναι σαν μια ομάδα να υποβιβάζεται και να λέει δεν πειράζει και έχετε δει κάτι ομάδες που πέφτουν τέσσερις κατηγορίες μαζεμένες. Αυτό είναι. Τώρα, είπατε και πολύ σωστά ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι μια οριζόντια πορεία. Αυτό εκτός από την Φιρόμ αφορά και σε εμάς, δηλαδή από το μήνυμα που έστειλε το Μαξίμου την περασμένη Παρασκευή και το Υπουργείο Εξωτερικών προφανώς, ότι πως ό,τι είχε να ελεγχθεί, ελέγχθη και πλέον πρέπει να τελειώσει αυτή η περίοδος αναστοχασμού της Φιρόμ που είχατε πει κι εσείς, αυτό ισχύει ή έχει κάτι αλλάξει και εμείς σε ό,τι είμαστε, αφορά στην ελληνική πλευρά? Είμαστε σταθερά υπέρ της λύσης. Mm-hmm. Εμείς βάλαμε το χέρι στην καρδιά και είπαμε ό,τι δυσκολίες και αν έχει λύση, συμφέρει τον τόπο. Γιατί συμφέρει τον τόπο? Διότι πρώτον αυτή η χώρα πρέπει να βρεθεί κοντά μας. Πρέπει να βρεθεί σε μια αλληλοεπίδραση επιρροής ωφέλιμη για τους λαούς της περιοχής. Δεύτερον, είναι καλό τώρα που βγαίνουμε από την κρίση όλη η περιοχή να συμπαρασυρθεί προς ανάπτυξη που θα δυναμώσει και τη δικιά μας ανάπτυξη. Και τρίτον, όπως πάντα λέω, έχουμε πράγματι προβλήματα ταυτότητας, πολιτισμού, κληρονομιάς με την φίλη χώρα των Σκοπίων. Όμως αυτά τα προβλήματα είναι υποδέστρα με τα μεγάλα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά που έχουμε με την Τουρκία. Κατά συνήθεια, ήρθε η ώρα η ελληνική διπλωματία και η ελληνική πολιτική σκηνή να αποφασίσει ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, ποιο πρέπει να λυθεί, ποιο μπορεί να λυθεί προς όφελος και των δύο πλευρών. Mm-hmm. Και υπογραμμίζω το όφελος των δύο πλευρών, γιατί μερικοί νομίζουν ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, λες και έχουμε κάνει κάποιο πόλεμο και τον κερδίσαμε, ισοπεδώνοντας την άλλη πλευρά. Όταν ισοπεδώνεις την άλλη πλευρά και το έδειξε το αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννάς αναθεωρητικές τάσεις που αυτό που καταναγκαστικά δεχτήκανε θα το αρνηθούν στην πρώτη ευκαιρία. Γι' αυτό υπογραμμίζαμε εμείς από την αρχή ότι θέλουμε μια συμφωνία που να έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει μες στον χρόνο, να γίνει αποδεκτή από τους λαούς. Ξέρω ότι και οι δύο πλευρές έχουν δυσκολίες. Αλλά στο λέτε τέλος, δηλαδή ότι θα το δεκτούνε. Αν προσπαθούσατε να ταπεινώσετε τον κύριο Ζάεφ, θα το έβρισκε η Ελλάδα μπροστά, γιατί ο επόμενος θα ερχόταν να ξυλώσει να πω, τα συμφωνηθέντα. Ναι, σωστό. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί να συμφωνήσει μαζί μας η άλλη πλευρά, αν δεν πάρει και εκείνη τα δικά της κέρδη? Δηλαδή εδώ δεν έχουμε μια κατάσταση ότι εμείς ή κερδίζουμε ή χάνουμε, αν η άλλη πλευρά χάνει ή κερδίζει. Εδώ έπρεπε να φτιάξουμε μια συμφωνία που να είναι κέρδος και για τις δύο πλευρές.
Σας το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί λένε αυτοί καίγονται να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας τους πούμε ένα take it or leave it, αυτό είναι πάρτο ή αφησέ το, ναι. Και να μείνουμε στα ίδια. Νομίζω ότι πάρα πολλοί στην ελληνική κοινωνία, επειδή έχουμε καταπιεστεί από ισχυρούς ξένους παράγοντες, βγάζουν το άχτι τους σε πιο μικρούς. Εγώ είμαι άλλης σχολής. Λέω ότι αυτό που μου κάναν δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, δεν θέλω να συμπεριφερθώ σε ένα μικρότερο κράτος με τον τρόπο που δεν μου άρεσε καθόλου, να το πω λαϊκά, δεν γούσταρα, που συμπεριφερθήκανε άλλοι απέναντί μας. Θέλω να φτιάξω ένα κράτος φίλο. Θέλω να έχω ένα λαό ο οποίος έρχεται, και το ξέρετε ότι σχεδόν δύο φορές το χρόνο κάθε πολίτης της Φύρου έρχεται στην Ελλάδα για ψώνια, για διακοπές κλπ. Και η τρέλα που λέω εγώ είναι ότι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τους περιμένουν πώς και πώς για να καταναλώσουν τα αγαθά, να νοικιάσουν κλπ. Και μετά βγαίνουν και για μια διαδήλωση, δεν τους θέλουμε και δεν τους αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Όπως λέγω, καμιά φορά σε αυτές τις χώρες, στην Φύρουμ και στην Αλβανία, υπάρχει το παράδοξο ότι ξυπνάνε το πρωί, ακούνε ελληνική μουσική και χορεύουν, όπα, όπα, όπα. Μετά πάνε στη δουλειά και μας βρίζουν. Μετά πάνε και τρώνε σε ένα ελληνικό φουστοφάδικο, ας πούμε, στην πόλη που βρίσκονται. Τους αρέσει το ελληνικό σουβλάκι, σκέφτονται τις ελληνικές συνήθειες, σκέφτονται τις διακοπές στην Ελλάδα. Μετά ξαναπάνε σπίτι τους, παπ, πάλι μας βρίζουν. Δηλαδή θέλω να πω. Αυτά είναι ανθρώπινα. Είναι αντιφατικά. Έχει να κάνει με τον πολιτισμό και την ταυτότητα του καθένα μας. Αλλά αυτός που ασκεί εξωτερική πολιτική, είτε είναι ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό που οφείλει να λύνει προβλήματα για τη χώρα. Ξέρετε πόσες φορές άθελα να βγω δημόσια και να δημοσιοποιήσω μια αγανάκτησή μου. Να ταχώσω σε κάποιον παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Αλλά πρέπει να συγκρατείς. Πρέπει να σκέφτεσαι μακρόχρονα. Αντιλαμβάνουμε τους ανθρώπους, ας πούμε, που αντιδρούνε, που νιώθουν ότι μήπως χάσουν την ταυτότητά τους, που δεν κινδυνεύει καθόλου. Τους αντιλαμβάνουμε, αλλά δεν έχουν δίκιο. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής γεγονός. Πριν μερικές μέρες στη γειτονιά που μένω, μου λέει μια κυρία: «Κύριε Κοτζιά, μην υπογράψετε». Λέω: «Τι να μην υπογράψω, γιατί να μην υπογράψω». Λέει: «Τη συμφωνία με τα Σκόπια». «Γιατί, κυρία μου», λέω, «να μην υπογράψω». «Γιατί θα μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη». Το είπα λοιπόν σε ένα φίλο μου, συνεργάτη μου στο γραφείο, και λέει: «Η βλακεία είναι ακατανίκητη. Σιγά μην κάνουμε μια συμφωνία με τη φίλη χώρα, είτε για να τους πάρουμε τα Σκόπια, είτε για να δώσουμε τη Θεσσαλονίκη. Τη συμφωνία την κάνουμε για να κοιτάξουμε στο μέλλον, να μην είμαστε φυλακισμένοι ιστορίας, υπερασπιζόμενοι την ιστορία». Και θέλω να σας πω ότι στην ιστορία ένα από τα πράγματα που καθαρίζουν, ξεκαθαρίζουν εντελώς, και θα το δείτε, είναι και τα ζητήματα του αλυτρισμού και τα ζητήματα της ιστορίας. Στη συμφωνία γίνεται φανερό και σαφές ότι η φίλη χώρα με το όνομα που θα έχει των Σκοπίων δεν έχει κανέναν διάθεση να υπερασπιστεί αλυτρωτισμούς του Κρουεύσκη, ο οποίος ανήκει στην ίδια πολιτική οικογένεια με τη Νέα Δημοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε, ούτε έχει καμία διάθεση να διεκδικήσει ιστορικές καταγωγές και περικεφαλές που δεν τους ανήκουν. Mm-hmm. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Στη γλώσσα, την οποία την έχουν κατοχυρώσει από το 1977 ως μακεδονική γλώσσα, αυτό που θα λέει η συμφωνία και έχει συμφωνηθεί και το έχει πει και δημόσια ο ίδιος υπουργός εξωτερικών της φίλης χώρας, είναι ότι θα προσδιορίζεται ότι αυτή η γλώσσα δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική, δεν διεκδικεί καμιά κληρονομιά ή οτιδήποτε που έχει σχέση με την αρχαία Μακεδονία και την ελληνική Μακεδονία, και ότι είναι μια γλώσσα που ανήκει στις σλαβικές οικογένειες. Αυτό εγώ το θεωρώ ειλικρίνεια, σαφήνεια. Διεκδικούν να προσδιορίζουν την ταυτότητά τους, αλλά με τη συμφωνία λένε αυτή η ταυτότητά μας είναι άλλη από την αρχαιοελληνική, άλλη από την ελληνική, άλλη από την Μακεδονία, τη δικιά μας. Έχει σημασία αυτό που λέτε, γιατί οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών, με βάση και το δημοσίευμα του Mac Fax, ήταν ότι ενώ στην αρχική συμφωνία λέγεται κανονικά ότι είναι σλαβικής προέλευσης η γλώσσα, η εθνότητα κλπ. Κλπ. Ότι χθες το βράδυ βρέθηκαν κάποιες άλλες διατυπώσεις και ότι εκεί κολλούσαν, εκεί κολλούσε η διαπραγμάτευση. Όχι, καθόλου. Θα υπάρχει, όπως είχε πει και η Κόντρα Νιούς την Κυριακή, σαφής πρόβλεψη ότι είναι σλαβικό γένος. Η Κόντρα Νιούς της Κυριακής, δεν ξέρω από πού το είχατε, ήταν ορθή. Και είναι σαφές ότι ο πληθυσμός αυτός που θεωρεί και αυτοπροσδιορίζει τον εαυτό του ότι ανήκει στη γεωγραφική ενότητα της Μακεδονίας που έχει αυτή η χώρα, είναι σαφές ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, εκτός αν τον αγαπάνε και τον εκτιμούν όπως εκατοντάδες λαοί στον κόσμο, και ότι η γλώσσα τους ανήκει στη σλαβική γλώσσα. Και να πω για το ερώτημά σας, από τις πρώτες εβδομάδες της διαμόρφωσης μιας συμφωνίας,
Αυτό είχε συμφωνηθεί. Δηλαδή ότι ναι, πράγματι έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σας, αλλά θα λέμε σαφήνεια ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά που έλεγε το καθεστώς Κρουεύσκη, δηλαδή οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Στο τραπέζι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τις εναπομείνασες ονομασίες από το πακέτο Νίμιτς, δηλαδή η Ελλάδα έχει απορρίψει το Βαρντάρσκα Μακεντόνι για... Όχι εμείς. Συγγνώμη, ναι. Εμείς έχουμε απορρίψει το Μακεδονία Σκόπια. Ναι. Η Φιρόμ έχει απορρίψει το Βαρντάρσκα και έχει μείνει το Σεβέρνα, τον Γκόρνα και τον Νόβα. Έτσι είναι. Άνω Βόρεια Νέα. Έτσι είναι, αλλά είναι ολοφάνερο ότι πια αύριο ολοκληρωθεί η συζήτηση των δύο πρωθυπουργών, θα έχει ολοκληρωθεί και η επιλογή του ονόματος. Θα έχει ολοκληρωθεί ή κάτι... θα είναι τρία και θα τα βάλει ή μπορεί να τα βάλει σε δημοψήφισμα η άλλη πλευρά για να φανεί κιόλας προς το λαό της ότι διαλέγει εκείνος. Θα έχει ολοκληρωθεί διότι ο ίδιος επέλεξε ποιο από αυτά τα ονόματα θέλει. Ήδη το έχει κάνει, έχει επιλέξει και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν διαβάζω τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων προηγούμενων κυβερνήσεων, υπουργός των προηγούμενων κυβερνήσεων λέει αυτό είναι το καλύτερο όνομα, διότι έχει αυτά και αυτά τα πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή όνομα που έχει θέμα ερμηνείας κατά πόσον είναι χρονικός ή γεωγραφικός. Όχι, όχι καθόλου. Είναι σαφές, όπως σαφής είναι και η πολιτική μας. Μάλιστα. Άρα από τα τρία μένουν δύο. Απλώς αυτό που δεν είναι σαφές και θέλω να το επαναλάβω, mm-hmm. είναι το εξής. Είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία μου κουνάει το δάχτυλο, και πρέπει να το πω, διότι εγώ δεν βγαίνω συχνά, είναι η τέταρτη, η πέμπτη συνέντευξη που δίνω όλο τον χρόνο. Ας ήταν η προηγούμενη, ήταν πριν μερικές μέρες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει από τότε που πρόκυψε αυτό το κράτος 10 χρόνια, με 7 υπουργούς. Mm-hmm. Αυτοί οι υπουργοί, όσο έχω διαβάσει και είμαι διαβαστερός, όπως ξέρετε, και προσεκτικός, έχουν διατυπώσει σχεδόν 2 ονόματα ο καθένας τους. Δηλαδή, ας πούμε, 14-15 ονόματα. Εμείς ρωτάμε εδώ και μέρες και εγώ προσωπικά ρωτάω. Ας μας πει η ίδια η Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θέλω να την προκαλέσω, ας το πει η ίδια, ποια ονόματα διαπραγματεύτηκε και ποιο επιλέγει. Και εδώ βλέπω το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. Να μην μας λέει. Τώρα δεν μας λέει, τρεις μπορεί να είναι οι λόγοι, θέλω να το πω. Ο ένας λόγος είναι γιατί ντρέπονται για μερικά από αυτά που διαπραγματευτήκανε. Τους καταλαβαίνω. Το πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν παίζει μόνο αυτό ρόλο. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν είναι σίγουροι μεταξύ τους τι έχουν διαπραγματευτεί. Διότι η Νέα Δημοκρατία που καταγγέλει ότι τάχα τις κάνουμε μυστική διπλωματία, έχετε δει ξανά μυστική διπλωματία με φωτογραφίες, το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ εκεί κλπ. Μυστική διπλωματία είναι κρύβεται σε ένα σπιτάκι, σε ένα νησί. Ότι ή στέλνει ένα μπράκ τώρα στα σύνορα, ας πούμε. Λέμε ή για διαπραγμάτευση των επικεφαλής ύψου. Όπως έγινε στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι μάλλον δεν ξέρουν και δεν είναι σίγουροι τι έχουν πει κατά διαστήματα. Και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω. Και το τρίτο είναι ότι δεν καταλαβαίνω από διπλωματία. Άκουσα πρώτη σειρά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει και αν είπαμε και κανένα όνομα παραπάνω, π.χ. Μακεδονία Σκόπια για διεθνές όνομα και σκέτο Μακεδονία για το εσωτερικό, άρα από εκεί προκύπτει όλα τα παράγωγα, γλώσσα, εθνότητα, υπηκότητα, ηθαγένεια, όλα Μακεδονία. Αυτό το κάναμε για την πλάκα μας, για να κάνουμε τρικάκια. Αλλά προσέξτε τώρα. Μας ακούει ο διεθνής παράγοντας και αξιολογεί τη χώρα σου. Λέει, τι χώρα είναι αυτή που βγαίνει και λέει δημοσίως ότι εμείς την κάναμε για πλάκα μας τη διαπραγμάτευση. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η χώρα που διαπραγματεύεται και μετά λέει ότι δεν διαπραγματευόμουν, αλλά έκανα κόλπα. Η διπλωματία είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά, γιατί είναι υπεύθυνη για το μέλλον ολόκληρου του τόπου μας και του λαού μας, ώστε να μπορεί να την αφήσει κανείς να επανέλθει στα χέρια εκείνων που θεωρήξαν ότι είναι κολπάκια και πλακίτσες. Mm-hmm. Άρα, μάλλον ισχύουν και τα τρία. Ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ντρέπεται για την περίοδο που διαπραγματευόταν. Ένα άλλο και ντρέπεται, αλλά και δεν ξέρει τι συνέβη. Και ένα τρίτο λέει ότι και αν έγινε, ότι έχω να ντραπώ, καλαμπούρια κάνω στην εξωτερική πολιτική. Όχι. Τα καλαμπούρια είναι να πάει να τις κάνεις με τις παρέες σου στις ταβέρνες. Τα καλαμπούρια δεν είναι για την εξωτερική πολιτική και μάλιστα σε θεμελιακά κεντρικά ζητήματα της χώρας και του μέλλοντός της. Εμείς δεν παίζουμε, ούτε εξηγούμε τη διαπραγμάτευσή μας ως ένα παιχνίδι καλαμπουράκι.
Κύριε Υπουργέ, είπατε πριν ότι θα υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι και η γλώσσα και η εθνότητα προέρχονται από, την, από τους Σλάβους. Η εθνότητα δεν προέρχεται μόνο από τους Σλάβους. Θέλω να σας πω το εξής. Στη Φύρουμ σήμερα θεωρούν ότι η εθνότητά τους είναι το σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή είναι και οι Αλβανοί και οι Βλάχοι. Ναι, γιατί είναι μοσαϊκό η αλήθεια. Και δεν είναι μόνο οι Σλαβομακεδόνες, αλλά είναι και όλοι αυτοί. Κατά συνέπεια, ως εθνότητα προσδιορίζουν αυτούς που ζουν στη σημερινή Φύρουμ με τη συγκεκριμένη γεωγραφική υπόσταση, η οποία όμως είτε το ένα κομμάτι είτε το άλλο, Αλβανοί ή Σλαβομακεδόνες, δεν έχουν καμία σχέση. Πέρα από το ότι μπορεί να την αγαπούν, έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, ή να την εκτιμούν, με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την αρχαιότητα, τον ελληνικό μακεδονισμό. Στην συμφωνία λοιπόν θα γίνει. Να κάνω μια διευκρίνηση, σας παρακαλώ. Αυτός ο μακεδονικός γεωγραφικός χώρος που λέω είναι ένας χώρος που μοιράστηκε, όπως είπα σε μια συνέντευξή μου, το 1913 στη συμφωνία, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Δεν την κάναμε εμείς. Σε αυτή τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, ένα πολύ μικρό κομμάτι πήγε στην Αλβανία, όπου σήμερα τσακώνται Σλαβομακεδόνες και Βούλγαροι, αν είναι αυτοί Βούλγαροι ή Σλαβομακεδόνες. Μέχρι και σήμερα το πρωί τσακώνται για αυτό το θέμα. Ένα κομμάτι γύρω στο 1/6 πήγε στη Βουλγαρία, ένα κομμάτι γύρω στο 1/3 πήγε στην σημερινή Φύρουμ και πάνω από το μισό είναι η ελληνική Μακεδονία. Μιλάμε για γεωγραφικό προσδιορισμό και για έναν πληθυσμό που διαμόρφωσε αυτό που λέει η επιστήμη, ένα φαντασιακό σχήμα στον εαυτό του, ότι αποτελεί ένα έθνος, όλα αυτά τα διαφορετικά του κομμάτια που ζει στη Μακεδονία. Όμως ήρθε μετά ο αλυτρωτισμός του κυρίου Κρουεύσκη, ο οποίος είπε, α, όχι μόνο είμαστε ένας γεωγραφικός προσδιορισμός και ένας λαός, αλλά είμαστε η κληρονομιά του μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. Ναι. Αυτό το τελειώσαμε. Θέλω να προσέξετε το εξής. Από τη στιγμή που είναι ολοφάνερο ότι το τελειώσαμε, μερικοί κάνουν σαν να μην παίζει κανένα ρόλο. Σαν να μην υπήρχε. Άρα, θα υπάρχει μέσα στη συμφωνία ότι παίρνει η Φυρόμ διαζύγιο με τις ανιστόρητες αξιώσεις και με περί μεγάλου Αλεξάνδρου και με το αλυτρωτισμό. Θα υπάρχει ο προσδιορισμός μακεδονικός, ο επιθετικός προσδιορισμός, είτε στη γλώσσα, είτε στην εθνότητα, είτε και στα δύο. Ο προσδιορισμός και αυτοπροσδιορισμός υπάρχει. Μακεδονική γλώσσα, για να το ξαναπώ, υπάρχει από το 1977 στον ΟΗΕ. Και επειδή βγάζουν διάφορα χαρτιά διάφοροι, τους λέω το εξής. Ο τότε πρέσβης μας, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μόνιμος αντιπρόσωπος, γιατί δεν είναι χώρα αλλά είναι διεθνής οργανισμός, ο μόνιμος αντιπρόσωπος μας στον ΟΗΕ και μετέπειτα γενικός γραμματέας, γράφει ένα τηλεγράφημα στην εποχή διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Νοέμβρης του 2010, και λέει, σήμερα πήγα στη γραμματεία του ΟΗΕ και παραπονέθηκα, καλά έκανε ο άνθρωπος, για το όνομα της γλώσσας Μακεδονίας, διότι στον επίσημο πίνακα. Κάνουν τα κορόιδα όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στον επίσημο πίνακα το ΙΕ, στη χώρα Φύρουμ, εκεί που λέει γλώσσα, όπως λέει σε όλες τις χώρες, ποιο είναι το όνομα της χώρας, ποια είναι η γλώσσα της κλπ, λέει μακεδονική. Και απαντάει η κυρία Σπέχαρ, η οποία είναι η εκπρόσωπος του ΙΕ σήμερα στην Κύπρο, τότε ήταν υπεύθυνη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Δυτική Ευρώπη, λέει αυτό ξεχάστε το. Διότι εδώ, από το 1977, είναι κατοχυρωμένη, το λέει το τηλεγράφημα, και μην με προκαλούνε, είναι κατοχυρωμένη η μακεδονική γλώσσα και ουδής ήρθε να διαμαρτυρηθεί στον ΟΗΕ μέχρι το 2010, μέχρι σήμερα. Άρα αυτή τη στιγμή σε λέω λοιπόν ότι κάποιοι, θα υπάρξει τη συμφωνία. Η ατυχία της χώρας είναι ότι δεν είχε αριστερή κυβέρνηση την ώρα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε, κακοφόρμησε, 140 χώρες ονοματίζουν αυτό το κράτος ως Μακεδονία και το έχουν αναγνωρίσει με τη συνταγματική του, σημερινή συνταγματική του ονομασία ως Μακεδονία. Αυτή η ονομασία είναι σε όλα τα διεθνή κανάλια, στις διεθνείς εφημερίδες κλπ. Και παριστάνουν ως να μην υπήρχε και να τη βρήκαμε εμείς την ονομασία μπροστά μας και ό,τι έγκλημα κάναμε. Όπως επίσης, από το 1993 η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ουσιαστικά σε μια σύνθετη ονομασία. Και όλες οι κυβερνήσεις, όλες, οι οποίες δεν κάνανε τόσο μεγάλες υποχωρήσεις, δηλαδή να πάνε στο σκέτο Μακεδονία, μιλούσανε για αναγνώριση του ονόματος με τον όρο Μακεδονία, αλλά σύνθετο. Σήμερα ξαφνικά βγαίνουν, ας πούμε, η αξιωματική αντιπρόσωπη και λέει δεν θέλουμε σύνθετη ονομασία. Αυτά να μην τα λένε σε μένα. Να τα πούνε στους πρώην υπουργούς τους, στους πρώην πρωθυπουργούς τους, στους ανθρώπους που καθόριζαν τις τύχες του κόμματός τους. Διότι οι μόνοι που διαφώνησαν
με τη σύνθεση ονομασία της Μακεδονίας ήταν η ακροδεξιά μέχρι το Λάος και ορισμένοι πολιτικοί όπως είναι ο κύριος Εύερτ. Όμως στις αποφάσεις του κόμματος αυτού, στην εξωτερική του πολιτική όταν ήταν κυβέρνηση, αφήστε τι λέει όταν είναι αντιπολίτευση, όπως επίσης όταν συμμετείχε σε κυβερνήσεις, αυτό που διεκδικούσε στην καλή περίπτωση ήταν μια σύνθετη ονομασία για τις εξωτερικές σχέσεις, για τις διεθνείς σχέσεις. Δεν απαιτούσε αυτή η σύνθετη ονομασία να έχει και συνταγματική κατοχήρωση και να είναι έργα όμνες, δηλαδή κοινή χρήση σε όλες τις συνθήκες. Αν δείτε τα τηλεγραφήματα της εποχής, λένε πάντα κοινή διεθνή χρήση, δηλαδή έργα όμνες για τη διεθνή χρήση. Και το Σύνταγμα, θα το ζητάμε, αλλά δεν θα επιμένουμε γιατί δεν γίνεται. Θα έρθουμε στο θέμα του Συντάγματος. Απλώς επιμένω να ρωτάω για το θέμα της Μακεδονίας και τα λοιπά για ένα λόγο, γιατί φαντάζομαι έχει